Η δουλειά που κάνει η Μαρία Τσολάκη στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Υπήρου είναι πολύ πολύ μεγάλη και πολύ πολύ σοβαρή. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Κάτση, ο οποίος είναι βουλευτής Θεσπρωτείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κάτση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ντόκα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή της, κύριε βουλευτή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα πριν ελάχιστη ώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί οικονομικές ελίτ και ολιγαρχίες και επίσης την κατηγόρησε για έλλειψη δημοκρατίας σε σχέση με το ότι η Βουλή δεν λειτουργεί πλήρως. Τι λέτε? Κύριε Ντόκα, πριν ξεκινήσω και σας πω, γιατί μόλις γύρισα από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο εισαγωγικά με ένα πολύ μικρό σχόλιο στο βραβείο που πήρε η αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας. Κάντε το, ναι, ναι. Και είμαι πολύ περήφανος, κύριε Ντόκα, γιατί ως υπηρώτης πρώτα και κύρια, αλλά και δευτερευόντως ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της τότε κυβέρνησης, που είχε την ατυχία από τις πολύ πρώτες ημέρες να καταστραφεί ένα πάρα πολύ σημαντικό αριστοτεχνικά ιστορικό έργο, μονότοξο γεφύρι, αυτό το γεφύρι της Πλάκας, και η κυβέρνηση έδωσε τότε την υπόσχεση στην πρώτη ατυχία που τη συνέβη ότι θα αναστηλωθεί. Και αυτό αναστηλώθηκε χάρη στην προσπάθεια την άοχνη της κυβέρνησης, της Όλγας Γεροβασίλη, του Χρήστου του Σπίρτζη, πρωτίστως του Πρωθυπουργού που είναι αρτινός και είναι υπηρώτης, του Αλέξη του Τσίπρα που έδωσε εντολή ευθύς εξ αρχής να αναστηλωθεί, των επιστημόνων του Μετσοβίου Πολυτεχνείου αλλά και της αυτοδιοίκησης, και τελικά αυτό το έργο όχι μόνο δεσπόζει και αποκαταστάθηκε πλήρως χωρίς να αλλοιωθεί η ιστορικότητα του μνημείου και το περιβάλλον, αλλά πήρε και βραβείο από την Ευρώπη. Και νομίζω ότι όλοι οι υπηρώτες πρέπει να είμαστε περήφανοι ότι συνεχίζει να στέκει αυτό το μονότοξο γεφύρι, χαρακτηρίζοντας, πώς το λένε, την ιστορία και την πολιτισμική κληρονομιά της Υπήρου. Έρχομαι τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για πάμε τώρα στην κριτική Τσίπρα στην κυβέρνηση. Εμείς κάνουμε την εξής κριτική, κύριε Ντόκα. Επειδή έχουν ανοίξει σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας έχουν ανοίξει τα πάντα, όλες οι δραστηριότητες, ο τουρισμός. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό να κρατιέται κλειστή η Βουλή. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό επίσης να μην απαντάει ο Πρωθυπουργός σε τρεις απανωτές ερωτήσεις την ώρα του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, για τις πανελλαδικές εξετάσεις που αλλάξαν το σύστημα εισαγωγής μέσα στην πανδημία, όπως και 14 επίκαιρες επερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά 14 έχουμε κάνει εμείς και δεν τις συζητάνε στη Βουλή. Και κρατιέται κλειστό όταν το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών, εξαιτίας του εμβολιασμού, ένα συντριπτικό κομμάτι έχει εμβολιαστεί. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της πολύ δύσκολα νομοσχέδια. Το είδαμε με τη διαρροή που έγινε στην συνεπιμέλεια. Δύο κορυφαία στελέχη δεν ψηφίσανε. Φοβούνται να ψηφίσουν, να έρθουν διαζώσεις όλοι οι βουλευτές για τα πρωτόκολλα της κύρωσης της συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό φοβάται ο κ. Μητσοτάκης, γι' αυτό δεν ανοίγει τη Βουλή. Όπως και επίσης το εργασιακό νομοσχέδιο. Αυτό είναι για μας ζήτημα δημοκρατίας. Γιατί φοβάται τη Βουλή? Επειδή δεν ελέγχει την κοινοβουλευτική του ομάδα? Δεν θα μετατρέψουμε λοιπόν το πρόβλημα το εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας σε πρόβλημα δημοκρατίας. Πάμε στα εργασιακά. Πάμε να εστιάσουμε στα εργασιακά. Γιατί εδώ οι αλλαγές οι εργασιακές συναντούν πραγματικά αντιδράσεις και αντίσταση από μεγάλα κομμάτια των κατοίκων αυτής της χώρας. Εσείς είστε απέναντι. Σας ακούω. Είμαστε απέναντι, κύριε Ντόκα, γιατί η επόμενη μέρα δεν γίνεται να στηριχθεί πάνω στην συντριβή του κόσμου της εργασίας, πάνω στην καταπάτηση των δικαιωμάτων. Και αυτό δεν είναι μία ξύλινη γλώσσα πολιτική. Δεν μπορεί να εξαντλήσει τον εργαζόμενο και ειδικά τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι αυτοί που πλήττονται όσον αφορά την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και είναι οι περισσότερο ευέλικτοι και ελαστικοί στην απασχόληση. Δεν μπορεί να τους φορτώσεις εξαντλητικές ώρες εργασίας, απλήρωτες υπερορίες, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, που αυτό θα σημάνει και μείωση των μισθών. Είναι κάτι το οποίο είμαστε απολύτως αντιθετοί στον πυρήνα, γιατί είναι αιμονές μιας άλλης εποχής που έχουν ξεπεραστεί, που βλέπουμε την Ευρώπη να τα αμφισβητεί και την Αμερική πλέον με την αλλαγή ηγεσίας της Προεδρίας Biden να αμφισβητεί το μοντέλο αυτό που ακολουθήθηκε. Η Νέα Δημοκρατία το ακολούθησε αυτό το μοντέλο μέσα στα μνημόνια, στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο μέχρι το 2015. Δεν πέτυχε, έφερε τεράστια ύφεση το να συνθλίψει την εργασία και να μειώσει τους μισθούς. Θεωρούμε είναι παροχημένο απολύτως και πρέπει οπωσδήποτε η ανάπτυξη να είναι δίκαιη και για όλους. Αν δεν είναι δίκαιη και για όλους,
τότε πραγματικά δεν θα πετύχει, να το πω έτσι, η ανάκαμψη της χώρας, η ανάκαμψη της οικονομίας και εν τέλει να είναι η κοινωνία ζωντανή και όρθια. Μπορούν και να σταματήσουν αυτές οι αλλαγές, μπορεί να μην περάσουν αυτές οι αλλαγές. Θεωρώ, κύριε Ντόκα, ότι αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλής από την αντίσταση της κοινωνίας. Και η αντίσταση της κοινωνίας φαίνεται από τα πρώτα δείγματα ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ ισχυρή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εκτός από τη Βουλή, επίσης κλειστά κρατάνε και τα πανεπιστήμια. Γιατί τα πανεπιστήμια έχουν τη δύναμη της αμφισβήτησης, τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ως επιτοπλίστων αυτοί θα σηκώσουν το βάρος της επόμενης ημέρας. Αυτούς θα αφορά το πώς και σε τι περιβάλλον εργασιακό θα ζήσουν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο όλα θα κριθούν από το πόσο ισχυρές θα είναι οι αντιστάσεις της κοινωνίας. Ψήφος από Δήμων. Λοιπόν, ότι είναι στο χέρι μας, στο χέρι των εργαζομένων πρωτίστως, αφετέρου και των πολιτικών κομμάτων και των φορέων να αντιδράσουν συνολικά και η κυβέρνηση μπροστά σε ένα τέτοιο δυσβάσταχτο πολιτικό κόστος θα υποχωρήσει. Αυτό πιστεύω εγώ. Αξιολογείται από τον τόπο. Πολύ γρήγορα, περιμένουμε ότι θα είναι όριμο φρούτο και θα κάνει πίσω σε καμία περίπτωση. Ψήφος από Δήμων. Εδώ υπάρχει αίσθηση ότι ο Βορύδης, η Νέα Δημοκρατία, έχει κερδίσει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Πήρε τη δήλωση της Τζάκρη, έφερε στη Βουλή αυτή τη ρύθμιση για άρση περιορισμών και σε ένα βαθμό έκανε ματ στην αντιπολίτευση. Υπάρχει η αίσθηση όσον αφορά την επικοινωνία, επαναλαμβάνω, όσον αφορά στην ουσία, θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε όχι μικροπολιτικά αυτό το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων και να προχωρήσουμε σε αυτό όπως έχουν προχωρήσει πολλές προηγμένες χώρες του πλανήτη με τους δικούς τους αποδήμους. Τι λέτε εσείς όμως τώρα, εσείς είπατε όχι στην ρύθμιση σε αυτό που προωθούσε ο Βορύδης, απαντώντας στην Τζάκρη στην ουσία, αυτό έκανε ο Βορύδης. Ο Βορύδης, αν μου επιτρέπετε κύριε Ντόκα, έφερε αντίθετη πρόταση σε αυτό που έφερε ο Θεοδωρικάκος, που συγκέντρωσε 200 και πλέον ψήφους για να ισχύσει. Εντάξει, ο Θεοδωρικάκος λένε από τη Νέα Δημοκρατία ότι έφερε ένα νομοσχέδιο με συμβιβασμούς, με πράγματα στα οποία δεν συμφωνούσε η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς για να μπορεί να ψηφιστεί από 200 ψήφους τότε. Δώστε μου μισό λεπτό. Σας ακούω, ναι. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς από τη στιγμή που ζητάς αυξημένη πλειοψηφία, άρα 200 και πλέον ψήφους για να περάσει το νομοσχέδιο και να εφαρμοστεί, θα πρέπει να κάνει συμβιβασμού στην πρόταση για να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Σωστά. Ούτε εμείς ψηφίσαμε εκείνη την πρόταση του Θεοδωρικάκου. Δεν ήταν αυτή η πρότασή μας. Συμβιβαστήκαμε για να δώσουμε. Σωστό, έτσι είναι. Για να προχωρήσει λίγο αυτή η ιστορία με την ψήφο των αποδήμων. Ναι. Συμβιβαστήκαμε για να δώσουμε το μήνυμα ότι για πρώτη φορά πλέον πρέπει οι απόδημοι και αυτοί που έχουν φύγει, ειδικά τον καιρό της πανδημίας, να μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό. Από τον τόπο κατοικίας εννοούμε από τα προξενία τα αντίστοιχα, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι κάναμε ένα συμβιβασμό. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κύριος Βορύδης επέλεξε να φέρει αυτού σε μια νέα πρόταση Νέας Δημοκρατίας και όχι την κοινή συνένεση, την κοινή συνισταμένη όλων των πολιτικών δυνάμεων, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και αυτό στην αρχική. Είχε προηγηθεί η δήλωση της Τζάκρη στις ΗΠΑ που υποσχέθηκε εκεί στους απόδημους ότι θα έρθουν οι περιορισμοί. Η δήλωση της Τζάκρη, κύριε Ντόκα, έλεγε το εξής. Ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτό που συμφωνήσαμε τελικά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να ψηφίζουν όλοι ομογενείς, το αποτέλεσμα να μετρά στις έδρες που εκλέγονται ως βουλευτές επικρατείας, οι οποίες θα ήταν σαφώς ορισμένες ανάλογα με το πόσοι συμμετέχοντες θα ήταν στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή, αν συμμετείχαν, ξέρω εγώ, 100.000 απόδημοι, θα βγάζαν 3 βουλευτές επικρατείας απόδημους. Αν συμμετέχαν 200, θα βγάζαν 6 και ούτω καθεξής. Έμπαινε ένα όριο. Και τώρα, γιατί είπατε όχι εδώ, γιατί είπατε όχι. Και λέγαμε με αυτόν τον τρόπο να ψηφίσουν όλοι, χωρίς όρια. Η Νέα Δημοκρατία τότε και τα υπόλοιπα κόμματα δεν συμφωνούσαν με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γι' αυτό και εμείς συμφωνήσαμε σε μια άλλη πρόταση. Αυτή δηλαδή που ψηφίστηκε το νόμο Θεοδωρικάκου, μέσα από συμβιβασμούς για να σηματοδοτήσουμε ότι δεν είμαστε ενάντια στην ψήφο των αποδήμων. Ο κύριος Βορύδης εν ολίγης έκανε έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό προκειμένου να πάει στους ομογενείς προεκλογικά και να δηλώσει ότι αυτό που κάναμε με το Θεοδωρικάκο, που ήταν πολύ μακριά από αυτό που έταζε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, δεν φταίμε εμείς, φταίει η αντιπολίτευση που μας έσυρε
Και να το ορίστε, εμείς το φέραμε στη Βουλή και δεν το ψηφίσανε. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι αυτό που έταξε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά δεν μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που απαιτούνται συνενέσεις από το σύνολο των κομμάτων και από ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή. Να προσέχει. Άρα, και λίγο η Τζάκρη τι δηλώνει, έτσι. Να προσέχει τι δηλώνει. Επί της ουσίας, για να περάσουμε στην χερσαία ζώνη εδώ, στην Θεσπρωτεία, στην περιοχή σας, και με αυτό θα κλείσουμε βέβαια, έτσι. Ναι. Επί της ουσίας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, πριν γίνει κυβέρνηση, σε σχέση με αυτό που ψήφισε και ο Θεοδωρικάκος και ο Βορύδης, με αυτό που θα εφαρμοστεί, είναι απολύτως αναντίστοιχη και είπε ψέματα. Και αυτό οι ομογενείς το γνωρίζουν. Έρχομαι τώρα στη χερσαία ζώνη. Για να πάμε εδώ, πάμε εδώ τώρα, γιατί υπάρχει εδώ μια αναστάτωση, έτσι. Υπάρχει μια δημόσια συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε μια συζήτηση στην οποία ήσασταν. Σας ακούω λοιπόν, κύριε Κάτσε. Σύσκεψη φορέων για την ακρίβεια. Πού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, σε σχέση με τη διεκδίκηση της χερσαίας ζώνης από την τοπική κοινωνία, από το Δήμο Ιγουμενίτσας? Κύριε Ντόκα, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για να ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Η χερσαία ζώνη είναι η πρίκα του λιμανιού, είναι η πρίκα δηλαδή του οργανισμού αυτού. Αυτό λοιπόν που κάνει η κυβέρνηση είναι να θέλει να βρει το νέο ιδιοκτήτη μαζί με την πρίκα αυτή, χωρίς να εξαιρέσει τα κομμάτια που διεκδικούν οι τοπικές κοινωνίες και που είναι ζωτικής σημασίας και για την εμπορική δραστηριότητα και για τους πολίτες, την πρόσβαση στις παραλίες και ούτω καθεξής, και την καθημερινότητα των πολιτών. Λοιπόν, έγινε μια ευρύτατη σύσκεψη φορέων προχθές το βράδυ. Σε αυτή την ευρύτατη σύσκεψη φορέων, πάνω από 26 φορείς, η μεγάλη πλειοψηφία των φορέων, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην δήμαρχοι, εναντιώθηκαν στην πώληση του λιμανιού, που είναι ο πυρήνας του προβλήματος για το οποίο ανησυχεί όλη η τοπική κοινωνία. Γιατί η ιδιωτικοποίηση, το ότι θα το αγοράσει και τις μετοχές και το management, θα ασκήσει δηλαδή διοίκηση ένας νέος ιδιοκτήτης μαζί με αυτή την πρίκα, σημαίνει ότι θα αποκτήσει ένα νέο αφεντικό στην πόλη, ένα νέο αφεντικό η πόλη και ο Δήμος, και θα κάνει κουμάντο, να το πω έτσι, στην εμπορική δραστηριότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών. Και σε αυτό η πόλη αντιδρά. Οι φορείς λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία, αντιδρούν στην πώληση του λιμανιού. Και βλέπουμε μια κυβέρνηση να είναι απολύτως αναντίστοιχη με το κλίμα της τοπικής κοινωνίας που δεν θέλει την πώληση του λιμανιού, όπως εκφράστηκε από τη σύσκεψη των φορέων. Βλέπουμε έναν κυβερνητικό βουλευτή, κύριο Γιώγιακα, να βγαίνει και να λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ κάποια κομμάτια θα εξαιρεθούν, μην ανησυχείτε, και να είναι απολύτως καθησυχαστικός. Αυτό δεν αποδεικνύεται, γιατί αν βγει ο ανάδοχος, αν βγει δηλαδή ο ιδιώτης που θα το πάρει, και δεν έχουν προηγουμένως εξαιρεθεί αυτά τα κομμάτια που διεκδικεί ο Δήμος, τότε χαθήκαν μια για πάντα. Και επειδή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, οφείλει να γίνει πριν βγει ο ανάδοχος. Δηλαδή, αν θέλουν να σώσουν κομμάτια και να τα δώσουν στο Δήμο, πρέπει να το κάνουν τώρα. Τώρα, άμεσα. Γιατί πιέζει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Πάντως, εδώ το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Κάτση, και εσείς δεν αποδώσατε τη χερσαία ζώνη στο Δήμο Ιγουμενίτσας όταν κυβερνούσατε αυτή τη χώρα. Κύριε Ντόκα, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. ΣΥΡΙΖΑ, να μην αλλάξουμε την κουβέντα, γιατί έλεγα για τους πολίτες. Παρένθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν το και ξαναπάμε στο σήμερα. ΣΥΡΙΖΑ δεν ιδιωτικοποιούσε το λιμάνι. Πρώτο και βασικό. Δεν κινδύνευε να μπει αφεντικό στην πόλη. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να αποδοθεί και εσένα, και είναι μια μεγάλη διαδικασία. Τώρα μας έχει μπει το πιστόλι στον κρόταφο. Πάμε εδώ τώρα, στο σήμερα. Ωραία, πάμε στο σήμερα. Μας έχει μπει το πιστόλι στον κρόταφο, γιατί φοβόμαστε ότι θα προλάβει να την πάρει ο ιδιώτης πριν εξαιρεθούν εκείνα τα κομμάτια. Πριν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος. Ο κύριος Γιώργιος είναι κακός, καθησυχαστικός. Ο διευθύνοντας του οργανισμού, ο κύριος Πορφύρης, μας ενημέρωσε ότι απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο, νέες διαδικασίες οι οποίες μπορεί να πάρουν και τριετία. Φέξε μου και γλίστε σας, σημαίνει ότι το λιμάνι θα έχει ήδη αγοραστεί και ιδιωτικοποιηθεί. Μαζί με τη χερσαία ζώνη, λέτε εσείς. Ναι. Ναι. Και δυστυχώς θέλω να καταγγείλω, ας μου το επιτρέψετε από τη συχνότητά σας, τον κύριο Καχρημάνη, τον Περιφερειάρχη Υπήρου, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα είναι απολύτως σιωπηρός, δεν μιλάει καθόλου για το λιμάνι και συμμετείχε στη σύσκεψη των φορέων προχθές για 35 δευτερόλεπτα, πούλησε χάντρες σε ηθαγενείς, νομίζοντας ότι απευθύνεται σε ηθαγενείς, και έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του 26 φορείς του νομού Θεσπρωτείας, για να πει ότι έχει μια σημαντική δουλειά επειδή έπεσε μια κολόνα της ΔΕΗ και πρέπει να τη σηκώσει. Λες και δεν τη σήκωνε ο ΔΕΔΙΕ, θα τη σήκωνε ο Περιφερειάρχης, αλλά δεν τον ένοιαζε το λιμάνι, και δεσμεύτηκε ότι μίλησε με τον Υπουργό Ναυτιλίας ότι θα αποδοθούν αυτά τα κομμάτια και ότι δεν πρέπει κανένας να ανησυχεί. Δηλαδή, μια ολόκληρη τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας, ο σημερινός Δήμαρχος Ιγουμενίτσας,
οι πρώην, πέντε πρώην δήμαρχοι της Ιγουμενίτσας, όλοι οι φορείς της πόλης που ανησυχούν είναι τρελοί και πρέπει να ακούμε τον κύριο Καχρημάνη, τον κύριο Γιώγιακα και τον κύριο Πορφύρη, οι οποίοι δεν εναντιώνονται στις κυβερνητικές επιταγές. Και να πω και μία άλλη τελευταία. Και με αυτό θα κλείσουμε. Και πείτε μου πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό που λέτε, δηλαδή να χαθεί η χερσαία ζώνη από τους κατοίκους της Ιγουμενίτσας. Εγώ θεωρώ, κύριε Ντόκα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, επειδή πιέζεται πάρα πολύ, έφτιαξε μια επιτροπή που θα επιλύει αυτές τις διαφορές. Δηλαδή, τι θέλουν οι ιδιώτες να αγοράσουν και τι θέλουν οι τοπικές κοινωνίες. Εγώ ξέρω ότι όταν δεν θες να λύσεις ένα πρόβλημα, φτιάχνεις μια επιτροπή. Αυτό είναι παλιό αρχαίο ρητό πολιτικό. Αυτό αλήθεια είναι. Ναι. Αυτή η επιτροπή δεν πρόκειται να λειτουργήσει, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Άρα, επί της ουσίας, θα χάσει χρόνο, θα παίξει καθυστερήσεις και εν τέλει θα το αγοράσει ο ιδιώτης μαζί με την πρίκα. Μακάρι να διαψευθώ, να διαψευστώ. Θα πω και συγγνώμη, αλλά η αγωνία μου Μάλιστα. και οι φωνές μου και η αντίδρασή μου βοηθούν στην εμπέδωση ότι είναι σημαντικό το θέμα και ότι πρέπει να μεριμνήσουν για να το αποδώσουν στους πολίτες. Δεν ανήκει σε κανέναν ιδιώτη χερσαία ζώνη. Είναι δημόσια περιουσία, είναι κτήμα του θεσπρωτικού λαού και του υπηρετικού λαού στο κάτω-κάτω. Και διεκδικείται εδώ και δεκαετίες τώρα από το Δήμο Ιγουμενίτσας. Εγώ θυμάμαι αυτή τη διεκδίκηση εδώ και δεκαετίες. Σας ευχαριστώ, κύριε Κάτση. Είναι εδώ και δεκαετίες και το πρόβλημα ήταν, κύριε Ντόκα, ότι η πόλη είναι βασισμένη. Καταρχήν είναι μια καινούργια πόλη, περίπου 60-70 χρόνια. Σωστό. Ναι. Δεύτερον, βασίζεται εν πωλής σε ένα λιμάνι το οποίο φτιάχτηκε τα τελευταία 10-15 χρόνια, άρα μπαζώθηκε η πόλη, να το πω έτσι, γίναν προσχώσεις μέσα στη θάλασσα και ακόμα δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, όπως είναι η χάραξη του Αιγιαλού που κρατιέται ακόμα παλιός Αιγιαλός. Άρα λοιπόν είναι ένα πολυπαραγωγικό και σύνθετο ζήτημα. Το γεγονός όμως ότι ιδιωτικοποιείται μας βάζει τον πιστόλι στον κρόταφο. Την άλλη φορά που θα επικοινωνήσουμε και θα το κάνουμε σύντομα, θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό στην Θεσπρωτεία. Δώστε μου ένα τελευταίο δευτερόλεπτο να πω για το τελωνείο στο Μαυρομάτι. Ναι. Το τελωνείο στο Μαυρομάτι, ναι. κατέθεσε σήμερα ερώτηση στον κύριο Χαρδαλιά. Ναι. Γιατί μας αντιμετωπίζουν σαν πολίτες β' κατηγορία. Επειδή παραμένει κλειστό, λέτε. Παραμένει κλειστό εδώ και από τον περασμένο Ιούλιο. Έχω διαμαρτυρία και των τελωνιακών που θα παίξω αμέσως μετά. Ναι, οι πείτε το. Οι τελωνιακοί έχουν διαμαρτυρία. Ο Πιτούλης, ο αντιπεριφερειάρχης, διαμαρτύρεται. Οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται. Οι Έλληνες ομογενείς της εθνικής μειονότητας μέσα στα χωριά της Αλβανίας, στα μειονοτικά χωριά, διαμαρτύρονται. Τους έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Τους καλώ λοιπόν και από τη συχνότητά σας να ανοίξουν το τελωνείο όπως κάνανε και στις υπόλοιπες και στον Ιμφέα, όπως κάνανε και στην Κρυσταλλοπηγή. Όπως είναι και η Κακαπιάνη. Όπως είναι και η Κακαπιάνη, έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό δεν ζήτημα. Είναι πρωτοί πολίτες β' κατηγορίας να μας γράφει η κυβέρνηση και να μας απαξιώνει έτσι προκλητικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτση. Έκανα ήδη ερώτηση και θα το συνεχίσω το θα θέμα. Τα ξαναπούμε σύντομα και για τον τουρισμό. Θα ξεκινήσουμε από τον τουρισμό την επόμενη φορά, γιατί είναι μια πανέμορφη τουριστική περιοχή η περιοχή σας, η Θεσπρωτεία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κλειστά, κυρίες και κύριοι, παραμένουν.